Μας ακούτε, μέχρι πίσω. Με τον αέρα σήμερα έχουν τα πράγματα λίγο να τραβεί. Να σας καλωσορίσω εκ μέρους της Λέσχης Ανδρείων στην παρουσίαση του βιβλίου της Κρυπτίνας Μανάλη Ραΐση, «Τα μεγάλα όνειρα». Έχουμε και αγγλική έκδοση του βιβλίου που έχει τίτλο «Real Dreams». Βρίσκονται και η ελληνική και η αγγλική έκδοση εδώ μπροστά, για όποιον ενδιαφέρεται να τα δει και να τα πάρει. Λοιπόν, για το βιβλίο θα μιλήσουν ακριβώς με τη σειρά που έχουμε καθίσει. Εκ δεξιών μου ο κύριος Αντώνιος Βαλμάς, φιλόλογος. Στη συνέχεια ο κύριος Νικόλαος Κυκαζής, φιλόλογος, θεολόγος, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Απαταχώδικανών. Και αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάζουν η κυρία Κρίσα Παπαϊωάννη του και ο κύριος Παγκλήτης, επίσης και δάσκαλος. Εγώ ονομάζομαι ο Αντώνιος Βαλμάς, κατάγομαι από εδώ από τον άνθρωπο συγκεκριμένο, είμαι κλασικό θεολόγος και η κυρία Ραΐση λοιπόν δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια με την συγγραφή λογοτεχνικών έργων αλλά και την ακτογραφία σε πολλές εφημερίδες, όπως είναι η αλλά και η πολύ της καριάς στην ΕΤΗΝ. Μέχρι και σήμερα έχει εκδώσει 7 έργα, 2 διηγήματα το συγκεκριμένα, ένα συλλογικό έντυπο, ένα μυθιστόρημα και 3 σπίτικες συλλογές. Τα μεγάλα λοιπόν όνειρα είναι από τον πολύ ανατρεπτικό και συνάμε του πότου βίβλο του Νόμου δημιουργούν μια νότα αισιοδοξία ώστε να ταινίσουμε τον κόσμο. Θεματικό άξονα είναι ο έρωτα, ο οποίο αναμφίβολα δεν θα μπορούσε να μην λαμβάνει χώρα στο κατεξοχήν του έρωτα, την Κύπρο. Κεντρική λοιπόν ηρωίδα είναι η Αλίκη, μια φιλόδοξη δημοσιογράφο, η οποία ζει στην Ελλάδα και ταξιδεύει στην Κύπρο για επαγγελματικού λόγου. Πίσω τη αναγκάζεται να αφήσει το μεγάλο έρωτά τη, το μεγάλο όνειρό τη, όπως να ζητήσει και διαρκώ συνδεξιμένη από έρωτα. Διαβάζοντας τη μουβέλα και κλείνοντας τα μάτια, ταξιδεύουμε νοερά σε αυτό το μέρος. Όχι μόνο γεννήθηκε ο φτερωτός Θεός έρωτας, αλλά ταυτόχρονα φουντώνει και ο έρωτας της αλήθειας με τον άνθρωπο. Το έργο είναι πλούσιο από εικόνες, όμως ταξιδεύουν, ξυπνώντας σταδιακά όλες τις συζητήσεις, συμβολισμούς, αλλά και συνειρμούς που αποτυπώνουν ένα βαθύτερο νόημα, μεταφορές και προσωποποιήσεις με τις οποίες διανθίζει συνολικά το λόγο της η κυρία Ραΐση. Εξάλλου η γνώση αλλά και η εμπειρία της είναι η μηδενική που τα προηγούμενα λογοτεχνήματά της. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε πως έτσι που λέμε με κουβέλα, της οποίας ίδιον χαρακτηριστικό είναι ο μύθος, έχει πολλά ρεαλιστικά και ακριβή ιστορικά στοιχεία, όπως είναι η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, η αναφορά σε πολλά τοπονύμια, λέξεις της κυπριακής διαλέκτου και πολλά άλλα. Τη συγγραφική τώρα μαεστρία του πεζογράφου την αντιλαμβανόμαστε ήδη από τις πρώτες παραγράφους του έργου, όταν επιλέγει να τοποθετήσει τη δράση, τον έρωτα δηλαδή, σε νυχτερινές ώρες που κατεξοχήν η ερωτική διάθεση του ντόλου και είναι εντονότητα. Εξ αρχής μιλά για τον έρωτα, χωρίς όμως να τον αναφέρει συνεπώς. Οι ακριβείς και λεπτομερείς περιγραφές αρκούν για να μεταδώσουν τον ονομασμό αυτή τη διάθεση. Βέβαια, αν και το λογοτέχνημα αφήνει στην αγάπη και τον γόθο, δεν προβάλλεται με έναν ιδαίο τρόπο. Αντιθέτως, επέμπει στον ιδιαίο τόσο σημαντικό και ιδανικό έρωτα δύο ανθρώπων μιας κάποιος πιο όριμης ηλικίας. Δεν είναι άλλο και όπως σε κάθε κεφάλαιο ή μεταναφορά και στο χρώμα του πάθους, που είναι το κόκκινο. Ένα άλλο ζήτημα που αποτυπώνεται είναι ότι από αρκετά νωρίς, πέρα από τις αισθήσεις που ξυπνούν, ξυπνά και η αγωνία του αναγνώστη. Αυτό που την φουντώνει είναι πως ενώ το όνομα της κοπέλας, Αλίκη, αποκαλύπτεται σχεδόν από την αρχή της νουβέλας, ενώ του νεαρού δεν αποκαλύπτεται ποτέ. Το μόνο που ξέρουμε για τον νεαρό είναι τα σκούρα μάτια του, αλλά και η κυπριακή καταγωγή. Αντίθετα, από την άλλη αλήθεια, είναι η σημαίνει Ελληνίδα δημοσιογράφος, που ενώ συμπεριμιάζεται με την Εάφλου Δίτη, όπως
Πλέον δεν είναι τυχαίες κάποιες συγκρατικές επιλογές της κυρίας Ραΐ. Είναι πιθανόν επηρεασμένη από προσωπικά βιώματα και ερεθίσματα για να μπλέξει και να διευθύνσει το λόγο. Επιλέγει να τοποθετήσει τη δράση σε ένα νησί που είναι τόπος καταγωγής του Άδρα ή τι κήπου. Τόπος καταγωγής της Αλίκης είναι η Άδρα. Καθώς βρίσκεται στο αεροπλάνο, περιγράφει εντελεχώς την ειδονή, αλλά και την ανυπομονησία της για να φτάσει στην κήπου. Έτσι ακριβώς και φτάνει την κουρευνιά μου. Τα δύο αυτά γεγονότα βλέπω από την μυαλό της, καθώς δημιουργούν όμοια συναισθήματα. Ο κοινομόχος, η ευγενικία, η αγάπη, αλλά και πολλά άλλα. Η καλή της διάθεση όμως γρήγορα αλλάζει, όταν συλλογίζεται την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. Το σημείο αυτό έρχεται και μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Η ενήλικη και επιτυχημένη πλέον Αλίκη συναντά την ανήλικη και φοβισμένη Αλού. Το παιδικό όνειρό της ήταν να φέρουν στην Ελλάδα όταν έφυγαν από την Κύπρο λόγω της εισβολής ένα μικρό αγόρι για να το σώσουν. Όνειρο ανεκπλήρωτο, παιχνίδι της μοίρας. Η μοίρα όμως της επεφύλασε μία έκπληξη. Το αγόρι αυτό, 46 χρόνια μετά, έρχεται ως όριμος άνθρωπος για αυτόν τον δρόμο. Άλλο της όνειρο, πέντε που στο περνατοποιητή του τη φορά. Το πόδι μου παιδικό διαφέρει από το ενήλικο όνειρο. Αλλά βασικό άξονα του συνεχίζει να είναι το ίδιο αγόρι, άντρα, έστω και το διαφορετικό πρίσμα πλέον. Τότε η αλήθεια ήθελε να τον σώσει. Τώρα η ίδια θέλει να γιατρέψει τις πληγές του έρωτα μαζί. Όταν προσγειώνεται στη Λάρνακα, και η διάθεσή της αλλάζει ριζικά. Οι σκέψεις και τα συναισθήματά της είναι έντονα και η χαρούμενη διάθεσή της επανέρχεται. Οτιδήποτε της κάνει εντύπωση, το φωτογραφίζει όπως της είχε ζητήσει ο άντρας πριν την αποχαιρετήσει. Το μυαλό της είναι συνεχώς στην Ελλάδα και σε εκείνον, αν και η καθημερινότητά της είναι γεμάτη. Κάθε ερέθισμά της το συνδέει συνειρμικά με τον άντρα. Παραδείγματος χάρη αγγίζει τα βότσαλα του ηλιακού τοπίου και αμέσως η σκέψη της ταξιδεύει σε αυτό. Όμως πάντα η φωνή του στεναγού της, Ρέα, την επαναφέρει στον εαυτό. Κάθε φορά που θυμάται τον άντρα, αισθάνεται πως τον έχει πλάγει και πλήγει. Όταν όμως επανέρχεται στην πραγματικότητα, συνειδητοποιεί πως οι θεούς που θα τα δώσουν πλησιάζει. Και τότε είναι που τα σχέδιά της ανατρέπονται. Γιατί λίγο πριν την προγραμματισμένη αναχώρησή της ανακοινώνουν την παράταση της παραμονής της για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για επαγγελματικούς λόγους. Η ειρωνία είναι ότι αναγκάζεται να μείνει στο νησί των ονείρων της, χωρίς όμως τον άντρα στην κοινότητά της. Αμέσως μετά, βέβαια, θυμάται και το τραγικό παιχνίδι της μοίρας που τους χώρισε και τους είχε ενώσει άξαφνα λίγο καιρό πριν. Και αμέσως πιστεύει πως αν η μοίρα το θέλει, θα βρεθεί τρόπο για να είναι μαζί με τον άντρα. Η Αλίκη είναι ένα πλάσμα που στη ζωή της πορεύεται με τον άξονα της τύχης. Όπως και ο άντρας, δεν θα μείνει στην Ελλάδα. Αναγκάζεται και αυτός να πάει στο εξωτερικό. Η ζωή χωρίς για δέκτη. Η διαφορά πλέον και οι δύο φεύγουν από την Ελλάδα. Κάπως έτσι η ζωή κυλά στην Κύπρο για την Αλίκη και περνά ένας ολόκληρος χρόνος χωρίς να μας δίνονται περαιτέρω πληροφορίες. Η καθημερινότητά της είναι πλούσια, άρα πού χρόνονται οι ιστορικές. Ίσως όμως να ήταν και κάποια μορφής αντίδραση στην πίκρα της όλο αυτό. Ένα καλοκαιρινό βράδυ όμως, ενώ η κοπέλα του Ιωάννου θα σκέφτεται έτσι. Και τότε τον βλέπει ξαφνικά μπροστά του. Το τραγικό αυτό σημείο, η περιπέτεια δεν σταματάει για την αλήθεια. Καλείται να απαντήσει σε ένα πολύ μεγάλο μήλο. Μία πρόσμενη πρόσκληση για συνάντηση λίγες μέρες μετά από τον συναγό της Ενωτρέας των Αναστατών. Η απόφασή του να πάει στην Αγγλία και η πρότασή του να τον ακολουθήσει θα καθυπνήσει. Από τη μία πλευρά είναι η επαγγελματική της εξέλιξη και η καριέρα. Από την άλλη όμως είναι ο έρωτάς της με τον άντρα που φαίνεται να ξαναφουντώνει. Η ζυγαριά μέσα της τελικά κλείνει στο να ακολουθήσει τον Ανδρέα εγκαταλείποντας τον άντρα από τα πάντα.
η αγάπη και η φιλοδοξία για μια διεθνή καριέρα. Τελικά τι ήταν αυτό που κέρδισε? Ποια ήταν τα αληθινά μεγάλα όνειρα της Αλίκη? Ήταν ο έρωτας, η δουλειά της, η αγάπη για την Κύπρο, η Αγγλία ή κάτι άλλο? Αυτό είναι κάτι που πρέπει ο καθένας να δώσει τη δική του απάντηση. Πάντως, όπως ονειρεύεται το ιδανικό για εκείνη, έτσι και ο κάθε αναγνώστης ονειρεύεται το ιδανικό για τον εαυτό του. Ήταν άραγε το ιδανικό αυτός ο άνδρας για την Αλίκη? Για την Αλίκη πάντως όλα ήταν πολύ σε υπερθετικό βαθμό. Η αγάπη, ο έρωτας, η χαρά, η αισιοδοξία. Ακόμα και η λύπη ήταν πολύ για την Αλίκη. Κλείνοντας, δεν ήταν σφάλι να πω, μιλάμε για μια γυναικεία νουμπέρα. Δεν εννοούμε ότι απευθύνεται αποκλειστικά στο γυναικείο κοινό, αλλά ότι φύγει ένα ζήτημα περισσότερο από πια μια γυναίκα. Βλέπουμε περισσότερο την ψυχολογική διάθεση, τις σκέψεις και τις αντιδράσεις μιας κοπέλης. Ο ψυχικός κόσμος του άντρα δεν περιγράφεται πουθενά. Επίσης, παρατηρούμε πως το έργο έχει πλοκή και δράση που σε συνεπέρνει, ένταση και συνεχής ανατροπή. Κάτι που βελεάζει τον αναγνώστη και τον κάνει να θέλει να φτάσει στην ιστορία μέχρι το τέλος της, όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Μεθυστική η νουβέλα, όσο και ο έρωτας των δύο ηρώων. Τελειώνοντας, νομίζω ότι θα ήταν ορθό να απευθύνουμε και μερικές ερωτήσεις στη συγγραφέα, που ίσως πέρα από δικές μου απορίες να είναι ερωτήσεις και κάποιων αναγνωστών. Το πρώτο λοιπόν που θα ήθελα να ρωτήσω εγώ την κυρία Ραΐση είναι ποια ήταν η έμπνευσή της για να γράψει αυτό το βιβλίο. Ναι, ήταν. Είχε μία. Τι να πω. Ο έρωτας, έτσι, που πλανιόταν γενικώ. Στην ατμόσφαιρα. Τι άλλο θέλετε. Υπήρξε κάποια αφορμή για όλο αυτό, μάλλον ναι. Σίγουρα υπάρχει πάντα κάποια αφορμή, κάτι σε εμπνέει και πάνω σε αυτό. Τι σκηνοθέτησε εκεί τέλος πάντων. Τα προσωπικά βιώματα πράγματι ήταν κάτι το οποίο βοήθησε στη συγγραφή αυτή. Ναι, λίγα προσωπικά βιώματα θα έλεγα ότι φίξα και μετά η φαντασία ξεπέρασε, ας πούμε, κάποια όρια. Η επιλογή τώρα της Κύπρου πέρα από τον ηθικό έρωτα που λαμβάνει χώρα ο έρωτας ήταν πράγματι τυχαία και καμία σχέση, απλά κάποιες κουβέντες άκουσα και αυτές όλες σέβεσαι εγώ με κάποια άλλα βιώματα και έτσι έφτασα αυτό το αφήγημα, τέλος πάντων, με την κουβέντα. Αν και γνωρίζουμε, υπάρχει σκέψη και επόμενο βιβλίο. Βέβαια, υπάρχει ήδη έτοιμο, είναι συγκλώσεις Αθηνά, η Καμπέλα, η οποία πιστεύω μόνο να την άφησε και λίγο. Είναι και αυτή μια νουβέλα. Ωραία, ωραία. Οι ερωτήσεις από μένα ήταν αυτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλει να ρωτήσει κάποιο. Και για τη συμμετοχή σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για όλη την εμβάθυνση που δημιουργήθηκε. Και εγώ ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Νικόλα Κυριαζή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Και μια φορά ακόμα η κυρία Χριστίνα Ραΐση Μενάλη μας συγκεντρώνει γύρω από την Δημοτική Τράπεζα της Πάρου και Φιλόξενης Αλεξανδρίων στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της με τον τίτλο «Τα μεγάλα όνειρα». Πρόκειται, όπως και προηγουμένως ακούσατε, για ένα μικρό ερωτικό μυθιστόρημα το οποίο ξεδιπλώνει την περιπετειώδη ζωή επαγγελματικά και ερωτικά και την κύριο Νικοίδα, μια ανερχόμενη δημοσιογράφη της Αλίκης. Ανάμεσα στην Ελλάδα, την Αθήνα, την Αγγλία και κυρίως την Κύπρο, το κατεξοχήν ερωτικό νησί, το νησί της Κύπριδος, της Αφροδίτης που αναδείχθηκε του Πάπου και με τις πολύχρονες και ατελείωτες περιπέτειές του, ενέπνευσε τόσους ποιητές μας με αποκορύγματα του χέρια του νησί του Παδόλου. Η ηρωίδα μας αμφιταλαντεύεται με επώδυνο και βασιλευτικό τρόπο ανάμεσα στη μάλλον συμπαθητική σχέση της
με τον άνθρωπο που επιθυμά και έχει συνηθίσει να αγαπά και την ιδιότητα σχέση της με κάποιον άλλο. Τον άνδρα, όπως τον αποκαλεί, μια σχέση πονηρική, συχνά άπιαστη, που όμως κατακλείζει το είναι της, την κυριεύει το νου της με την άλλοτε πραγματική και άλλοτε πονηρική ένωση της. Είναι έντονος και συγχρόνως υπενικτικός ο αισθησιασμός που αποπνέει η γραφή και αντανακλά τα πηγαία και εντονότατα συναισθήματά του. Σε κάποια σημεία το ψυχολογικό κλίμα που δημιουργείται πετυχαίνει να κυριεύσει με τον αναγνώστη, με έναν ανθρώπινο δημιουργητή, και να του μεταδώσει τις αντίοπες δυνάμεις που συγκλονίζουν την ηρωίδα. Εξάλλου, αυτό που βρήκε στην δομή του έργου, με τις σύντομες περιόδους και προτάσεις, καθώς και με τον κοφτό λόγο που προκύπτει από τη συνεχή κρίση των σημείων στίξεως και κυρίως των κομμάτων. Ο αναγνώστης δεν αφήνεται να επαναπαυθεί στη μονοτονία ενός και μόνου τόπου. Αν και σύντομο, το διήγημά μας εκδηλύσεται σε τρεις κυρίως εμφανείς τόπους. Την Αθήνα, όπου και η βασική κατοικία και εργασία της αλήθειας, την Αγγλία, όπου την οδηγούν για ένα διάστημα οι εργασιακές της. Και κυρίως την Κύπρο, η γένεια αρχιτεκτονικής και όπου στο τέλος καταλήγει για να ζήσει το όνειρό της μετά από αλλεπάλληλα διλήμματα και αρχιταλαντεύσεις σαν άλλος Οδυσσέας, την Ιθάκη όχι πια της καταγωγής, αλλά της καρδιάς της μαζί με αυτόν που τόσο αγαπά. Είναι εκπληκτικό ότι στο σύντομο αυτό έργο της η κυρία Ραΐση καταφέρνουν να εντάξει όλα τα παραπάνω, συμπυκνώνοντάς τα στο κυρίαρχο ιδανικό της αγάπη. Κινητοποιεί όλες τις δυνάμεις του ανθρώπου και χωρίς να κοστίζει τίποτε, δίνει περιεκτήμη τη ζωή του. Επέκταση του αιτήματος για αγάπη είναι η κατάληξη ενός ανεκπλήρωτου πετάματος της υιοθεσίας που η ίδια η ηρωίδα και ο πατέρας της επαιδείξαν, αλλά αρνήθηκε η μητέρα της, ενός αγοριού από την Κύπρο, την οποία η οικογένεια επρόκειτο να κάνει στους κρίσιμους καιρούς μετά την τουρκική εισβολή τον Ιούλιο του 1974. Στο πρόσωπο αυτού του αγαπημένου αρκετά χρόνια αργότερα, η Αλίκη θα βρει τον πραγματικό έρωτα, γεφυρώνοντας τη ματέωση με την πραγμάτωση και μάλιστα στο μαρτυρικό τρόπο της Κύπρου. Είναι πολύ επίκαιρη η δημιουργούμενη συνειδημή σχεδόν 50 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή του 38% του Κυπριακού εδάφου. Ας ευχηθούμε, όπως η ηρωίδα βρήκε εν τέλει τον πραγματικό έρωτα και την εκπλήρωση των ονείρων της, έστω και μετά από οδυνηρές αναζητήσεις και παλινδρομήσεις, έτσι όλοι μας να αναζητήσουμε και να βρούμε τον πραγματικό εαυτό μας και να προλάβουμε να εκδηλώσουμε όνειρα και επιδιώξεις στο μέγιστο δυνατό βαθμό, καθώς επίσης και να διαχειριστούμε αποτελεσματικά και δημιουργικά τις όποιες αναπόδραστες ματαιώσεις μας αντιπλάσει ζωή. Ας ευχηθούμε επίσης να μας δώσει η κυρία Ραΐση και άλλα δείγματα των γόνιμων προβληματισμών της και της ιδιωτικής συγγραφικής της προσπάθειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Διαβάζω ένα απόσπασμα που λέγεται «Λάρνα». Θα έφτανε σε λίγη ώρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνα. Ένα κρατήρι πέρα στην έξοδο του αεροδρομίου θα διταυτοποιήθηκε στο παρελέφο ξενοδοχείο. Τουρίστες όλα έχουν το πράγμα του δρόμου της Κύπρου. Τα φιλικό δέντρα έφταναν ως το Κυπριακό ουρανό και ένα αγκαίρι από την Ανατολή της Άγγιζε τον Περμό που γεννούσε στην άκρη των κυπριών. Απάλα, περίμενε, όπως πάνω κάτω στο λίδι της Μεσογείου η Κύπρο και εσύ στη σκέψη μου, στην Ελλάδα. Μια εβδομάδα είναι, θα περάσει σκέψη του νομίζει. Θα συνεχίσει τις συνεδρίες. Τα σκούρα μάτια του, πόσο πρέπει νέο. Έκλεισε τα μάτια της και αποκοιμήθηκε.
Από αύριο είχε φουλ πρόγραμμα, φωτογράφηση και ρεπορτάζ στα τόσα ενδιαφέροντα μουσεία, αντιμετωπικό, με σπουδαίες συνθήκες, άπειρες ειδικές λυσίες από ό,τι έχει διαβάσει. Αγαπημένη Κύπρος. Ξύπνησε πολύ πρωί με το κελάιδισμα των μιλιών. Πήρε ένα breakfast πλήρες στο ξενοδοχείο της και έπειτα με το νοικιασμένο αυτοκίνητο και τον ξεναγό της τον Ανδρέα θα κατευθυνθούν για τα Λεύκαρα. Ο τόπος με τα εντυπωσιακά λευκαρίδικα κεντήματα. Θα δουν κεντήματα και στον Αργανίου, σε πολλά χρώματα. Επίσης και με βελόνι. Στην Κύπρο το κέντημα κατέχει την πλούσια θέση. Η Αλίκη είναι εντυπωσιασμένη από τις δαντέλες και τα έργα της με βελονάκι. Ο Ανδρέας της εξηγεί για την παραμικρή λεπτομέρεια. Καταγράφει στο φορητό κασιμποκανάκι του κουβέντα του, ενώ παράλληλα φωτογραφίζει το πλούσιο υλικό που είχε ανακαλύψει. Την επόμενη μέρα ξεκινούν για την Παναγία του Αγγελόπτηστη στο χωριό Κύπρου. Ένα ψυχιδωτό, βυζαντινό, τη στραβά την προσοχή. Φωτογραφικός φακός της έλειπε. Ρωτάει τον ξεναγό αν θα προλάβουν να πάνε στο ακροτήρι Γκρέκο με την άγρια φύση και τη δύση του ήλιου που είναι τόσο συναρπαστική. Δεν νομίζω ότι μπορούμε σήμερα. Το βλέπω. Το πιθανότερο για αύριο το πρωί, αν συμφωνήσει σήμερα. Ναι, όλα εντάξει το αφιλάξει. Και ο κύριος Πατρίκιος Κωστής για το τέλος, να διαβάσει ένα απόσπασμα. Αγία Νάπα. Απόθεσε τη λευκή πετσέτα της στα άσπρα βότια. Μια μυρωδιά ερωτικού ίστρου της στήληξε τη φωνή. Ερχόταν από το μονοπάτι της θάλασσας. Βούτυξε γυμνή την ώρα που έβει ο ήλιος και ένα ελαφρύ κυματάκι έβρεχε την ακτή. Όταν τον άνδρα τυψούσε να τον κλείσει στην αγκαλιά της, ακόμα και για λίγα λεπτά, τα ο τυχερός της αριθμός. Ίσως και λιγότερα να αισθανθεί αυτή τη μοναδική επαφή. Κολύμπησε βαθιά, ελεύθερη, ίχνος από ανθρώπινα βήματα στα γαλήτερα. Μια σιγή μόνη. Η μουρμούρα από το κυματάκι γενοερχόταν πάνω κάτω, ρυθμικά. Όσες φορές κι αν το άκουγε, ήταν η μελωδία της θάλασσας, το τραγούδι της ζωής. Έτσι ένιωθε στην αγκαλιά. Πάει ένας χρόνος περίπου πάνω κάτω που είναι μακριά από τον άνδρα. Τον άλλο μήνα θα γυρίσει Αθήνα. Τελειώνει η παραμονή της στην Κύπρο. Θα συνεχίσει στην πρωτεύουσα τις δημιουργικές της σε ό,τι αφορά την εφημερίδα. Το σκοτάδι άρχισε να πέφτει. Κολυμπούσε με γρήγορες κινήσεις να φτάσει ως την ακτή. Τα πολύχρωμα φωτάκια τη συντρόφευαν. Μια ησυχία που γαλιόταν ολόκληρη. Ξεχωριστή Γαλλία. Ξαφνικά ακούστηκε η μηχανή ενός αυτοκινήτου να σβήνει λίγο πιο πέρα. Απόλυτο σκοτάδι. Τα συναισθήματά της πρωτόγουρα. Δεν φοβόταν. Μόνο ένιωθε κάτι όμορφο. Κάτι όμορφο να την πλησιάσει. Τα κυματάκια σταμάτησαν να μουρμουρίζουν στην Αγία Νάπα. Κοίταξε προς το μονοπάτι με τα χαλίκια. Ένας άντρας ερχόταν. Τα βήματά του αργά. Η μυρωδιά του λανιόταν στο αγέρι. Κέδρος και λεβάντι. Γνώριμη αίσθηση. Θεέ μου, δεν ονειρεύομαι. Είναι αλήθεια. Ψιθύρισε η αλήθεια. Φύληξε τη λευκή πετσέτα στο κορμί της. Ο άνδρας την πλησίασε. Το χείλη του γλυκά, μέλι, σφράγισαν τα δικά της. Το πιο γλυκό φιλί στα χείλη. Ήταν ό,τι πιο συναρπαστικό της έδωσε απλόχερα η ζωή. Τα μάτια της αγγίζουν το βενετσιάνικο μοναστήρι. Μεγάλη γαλήνη απλωνόταν πέρας πέρα στα ακρογιάλια του. Να αγαπούσε, όπως είχε αγαπήσει την έπνευσή της, τον άνθρωπο.
Ο έρωτάς τους ήταν μεγάλος και η αγάπη τους δυνατή στην εξέλιξή της. Έζησαν στην Κύπρο. Η Αγία Νάπα ήταν το ερωτικό ακρογιάλι τους. Εκεί βίωσαν. Εκεί βίωσαν το θετικό έρωτα που τους έδωσε. Διαλύθηκε ο άντρας για μερικά χρόνια. Πες μου, παππού, αυτή η ιστορία είναι αληθινή. Γιατί ξέρω ότι οι συγγραφείς έχουν απίστευτη φαντασία. Ρώτησε το ξανθομαλούσικο κορίτσι της έκτης δημοτικού, η Άννα. Ναι, κορούλα, τα μεγάλα όνειρα είναι πέρα ως πέρα αληθινά. Νάτος, είναι εκείνο το ζευγάρι που σου λατσάρει στην Περκυμαία της Λεμεσού. Λάμπουν και οι δυο τους παππού από ευτυχία. Ναι, Άννα, γιατί είναι αληθινή. Εσύ και ο αστρομάλης γέροντας και τη σκάιδευσε τα ξαντάμπλια. Τα μεγάλα όνειρα γυρίστηκαν κινηματογραφική ταινία με μεγάλη επιτυχία και αποδοχή από το κοινό. Να ευχαριστήσω και εγώ τη Λέσχη Ανδρείων για την πρόσκληση στο χόρτι, την οικογένειά μου, τη μητέρα μου, την εκλεκτή ομάδα του πάνελ, όλους εσάς φίλους και φίλες που με τιμάτε με την παρουσία σας και στηρίζετε και εμπιστεύεστε το έργο μου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την παρουσία σας. Πάτερ Γιώργη, καλωσορίσατε. Σας είδα κάπου στο βάθος. Ευχαριστώ.